Αλλάζει σελίδα. Μετά από τον επιχρόνια εκτροχιασμό του μετρό της Θεσσαλονίκης, σήμερα το μετρό εντροχιάστηκε. Σήμερα δηλαδή ο πρώτος σειρμός έφτασε στη Θεσσαλονίκη και μπήκε στις ράγες. Είναι μια μεγάλη δικαίωση για όλους εμάς που δουλέψαμε σκληρά τα 3,5 αυτά χρόνια και που πιστέψαμε ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει καλύτερα. Σήμερα είναι μια στιγμή ιστορική γιατί αλλάζουμε σελίδα και στο μετρό. Έχουμε ολοκληρώσει το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου. Έχουν ολοκληρωθεί οι υπόγειες σύραγγες σε όλο το μήκος και των δύο γραμμών, και της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. Έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό έργο των υπόγειων σταθμών και ήδη έχει παραδοθεί ο πρώτος, το Συντριβάνι. Την άλλη εβδομάδα παραδίδεται ο δεύτερος που θα είναι του Ευκλείδη και αμέσως μετά ο τρίτος που θα είναι του Παπάθη. Και επομένως μπαίνουμε στην φάση πια της οργάνωσης της λειτουργίας του μετρό με την έναρξη των δοκιμών μέσα στο αμαξοστάσιο, στη συνέχεια με τα δοκιμαστικά δρομολόγια κατά μήκος της γραμμής και τη λειτουργία όπως το έχουμε προείπει, όπως το έχουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προαναγγείλει, με τη λειτουργία του έργου της βασικής γραμμής στο τέλος του 2020.